επόμενη άσκηση, ψηλά γόνατα. Τα χέρια αυτή γωνία και προσπαθούμε να φέρουμε τα γόνατα στις παλάμες των χεριών μας. Σε 3, 2, 1, πάμε! Χέρια πίσω και τώρα φέρουμε τις στέρνες να κουμπίσουν τις παλάμες των χεριών μας πάλι. Πάμε! Τέλεια! Επιλέγω απλές και εύκολες ασκήσεις. Απλά γιατί αυτό που θέλουμε είναι να κυκλοφορήσει το αίμα και να ζεσταθούμε. Πάμε. Καθίσματα. Δεν θέλω βαθιά. Μέχρι να μπει στο γόνατο, γωνία. Πίσω το σώμα, στο θώρακας. Και εδώ κάνουμε μέσα στα 20 δευτερόλεπτα όσο περισσότερες επανάληψεις μπορούμε. Δεν χαλάμε τα γόνατα, δεν κοιτάμε μέσα. Πάντα προς τα έξω, εκεί που δίνουν οι μύτες των ποδιών. Τέλεια. Αυτές τις 4 ασκήσεις ξαναπαναλαμβάνουμε. Οκ, 20 δευτερόλεπτα έργο, 10 ενδιάμεσα διάλειμμα. Πάμε, time jazz! Θα δίνει όλα η χαρά. Εγώ δεν θέλω να μουσική σήμερα. Και ξεκινάμε σε 3, 2, 1, πάμε! Πάμε ψηλά, πιο ψηλά, πιο ψηλά, ζωηρά, ζωηρά! Βάλτε λίγο ένταση! Τέλεια! Τώρα τα πόδια, οι φτέρνες ακουμάνε πίσω τις παλάμες των χεριών. Πάμε! Τέλεια! Καθίσματα στα 20 δευτερόλεπτα. Θέλω να κάνετε όσες περισσότερες επανάληψεις μπορείτε. Δεν πρέπει να το κάνω βαθιά, αλλά μέχρι το γόνατο μας μελήσει. 90 πλήρες γωνία και... Έτσι συνεχίζουμε για λίγο ακόμα. Λίγο έμεινε, πάμε! Θα χαλαρώσουμε ένα λεπτό και θα μπούμε με την ίδια μορφή άσκησης, τα πάντα δηλαδή, με συνεχόμενες ασκήσεις 10 δευτερόλεπτα διάλειμμα ανάμεσα. Θα κάνουμε ασκήσεις που απευθύνονται μόνο στην κοιλιά. Όπως σας είπα και σας υποσχέθηκα, θα κάνουμε κοιλιακούς. Έτσι, το μόνο που θα χρειαστείτε είναι ένα στρώμα. Και σε περίπτωση που δεν έχετε στρώμα, μην αγχώνεστε, μπορείτε να βάλετε ένα χαλίκι και μια πετσέτα και να ξαπλώσετε πάνω από αυτικά και να ξεκινήσετε να κάνετε τις ασκήσεις που θα δείχνουμε. Πρώτη άσκηση, θα σηκώσουμε όταν ξεκινήσουμε ψηλά τα πόδια και θα προσπαθήσουμε με τα χέρια μας να φτάσουμε τις μύτες των ποδιών. Οκ, με το χρόνο που θα σας δώσω. 3, 2, 1, ξεκινάμε με την αρχή και βάζουμε μουσική, δυναμώστε εσείς τη μουσική από το σπίτι. Θα στη δυναμώνω. 3, 2, 1. Πάμε! Θέση σανίδα, θέλω να κάνουμε τα αγαπημένα μου mountain climbers. Από θέση υψηλή σανίδα, θέλουμε να αλλάξουμε τα πλέον στην κοιλιά χωρίς να χαλάμε τη θέση του σώμα. Ουδέτε τη θέση του λίγου μας.
ανάσκελα βάζουν τα χέρια κάτω από τους λουτούς και προσπαθούν να κλωτσούν τα βάνια. Θα γίνεστε ξυμοπλάτσες στον αέρα. Πάμε. Ένα, πετώνουμε. Αν δεν μπορείτε, μην τόσετε. Πάμε να φέρετε τα λυγισμένα, είναι δύσκολο. Και πάντα τα βάνια. Τέλεια, πάμε να κάνουμε ποδήλατα. Ορθή γωνία, τα πόδια, τα χέρια στο κεφάλι και στρίβουμε ώστε να φέρουμε τον αγώνα στο αντίθετο αγώνα. Ένα, πάμε! Συνεχίζουμε, αγνοήστε το κάψιμο που κουκούν, νιώθετε σκυλιά. Πούμε ρε κοτσιλικόρες και φοβόμαστε. Πάμε ξανά από την αρχή. Ανάσκελα, ακουμπάμε τις θέσεις τελειών. Τις θέσεις, τις γέκες, πάμε. Πάμε λίγο ακόμα, πάμε, πάμε. Τέλεια. Σαν ένα mountain climbers, ένα γάτι που έχει στην κοιλιά. Βάλτε ταχύτητα ανάλογα με το πόσο μπορείτε. Δεν θα το κάνει πάρα πολύ δύσκολο, έχουμε ακόμα τρεις ασκήσεις. Πάμε! Στείλτε μου τα νομεράκια σας, 6-9, όχι ενώ το 1 με το 10 πόσο δύσκολο σας φαίνει το πρόγραμμα για να ξέρω την επόμενη φορά πώς θα σχεδιάσω το πρόγραμμα να το κάνω πιο δύσκολο και πιο εύκολο. Μ' αρέσει γιατί βρίσκεται τα διαπόψεις, ακούω και 5 και 7, το 8 και 2, είναι καλό αυτό, θα δω να βρίσκω την σύντομη ώστε να είμαστε σταθερά σε ένα 7 με 8. Τέλεια, μετά να τελειώσει το βίντεο, επειδή με ρωτάτε, εννοείται πως θα το αποθηκεύσω για να βρίσκεται 24 ώρες, να το κάνετε όποια στιγμή θέλετε. Αλλά σήμερα θα ανεβάσω και ένα πρόγραμμα το οποίο σαν post στο προφίλ μου, το οποίο θα βρείτε και εκεί ασκήσεις για κοιλιακούς σε μορφή ταμπάτα πάλι. Και έχουμε πει, ταμπάτα είναι ένας γρήγορος αλλά αποτελεσματικός τρόπος γύμνασης ανάλογα με το σχεδιασμό μας, είτε για κάψη λίπους, είτε για μυκή ενδυνάμωση, είτε για τους κοιλιακούς, ό,τι επιστέλουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με τις νέες τέσσερις ασκήσεις. Εφόσον ο χρόνος μπει από την αρχή, δυναμώσουμε τα ηχεία. Πάμε να ξεσηκώσουμε τη γειτονιά και να ξεκινήσουμε με τα χέρια κάτω από τους λουτούς του ψαριδάκι. Οκ. Πάμε. Λάβουμε κάτι έτσι, στο μέλλον πόδια και πάμε! Πάμε, πάμε κάτω πόδια. Τέλεια! Πάμε πιάσουμε λίγο πλάγιους κυριακούς με πλάγια σανίδα. Στο πλάγιο που λέμε πλάγια σανίδα εδώ πέρα, όποιος θέλει μπορεί να το κατεβάσει το λεκάνι, όποιος σου φαίνεται δύσκολο μπορεί να μένει σταθερά. Πάμε εδώ! Φυσικά το χέρι και παίρνει το βάρος. Όπως και είπαμε, πάνω κάτω το λεκάνι. Μένει σταθερά. Λίγο να ξεκινήσεις.
πάμε λιγότερο στο μεραδικό. Σφίγγι, ας φύγουν οι πλάγοι οι πλέκοι. Πάμε από την άλλη μεριά, αλλάζουμε μεριά. Το ίδιο κάνουμε και από την άλλη. Πάμε παρακάτω λεκά. Άρα γάψε με αυτή τη στιγμή. Θα κουμπάμε την πόδια κάτω, ψηλά οι πλάτες, θα κουμπάμε φτέρνες, μία 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 την άλλη. Παραμένοντας σταθερά στον αέρα, πάμε. Είναι το φόρι το κάψιμο. Ψηλά, ψηλά οι πλάτες, όσο πιο μακριά μπορούμε από το έδαφος. Ξανά την αρχή και τις τέσσερις, κύριε, χαρά το δεύτερο από τους λουτούς. Ομοφλάτες ψηλά για να εξασφαλίσουμε ότι θα σου πάει καλά η θέση κάτω και πάμε στα λιτάκια. Άλλες τρεις ασκήσεις μείνανε, δεν εγκαταλείπουμε, πάμε, τα δίνουμε όλα. 24 ώρες και θα ανέβει και post με ασκήσεις κλιακούλ. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Φιλιά πολλά. Να μένετε δυνατοί και να συνεχίζετε να αθλείστε. Φιλιά πολλά.